Όλοι εσείς που νομίζετε πως η ζωή μας είναι παραμύθι, κάνετε λάθος. Παραμύθι τα βιντεοκλίπς και ο κόσμος τους. Εμείς ζούμε στον αληθινό κόσμο που θέλει σκληρή δουλειά. Σκληρή δουλειά θέλει και ένα βιντεοκλίπ για να γίνει και καμιά φορά χρειάζονται πολλές εβδομάδες για να πει κανείς μια ιστορία 3 λεπτών. Στους δημιουργούς αυτών των μικρών συναρπαστικών ιστοριών είναι αφιερωμένο το πρώτο βραβείο του Popcorn. Τα όνειρα και φιλοδοξίες είναι το πρώτο κίνητρο για να γίνει ένας τραγουδιστής. Τα υψηλά μεροκάματα έρχονται αμέσως μετά. Υπάρχουν αυτοί που λένε ότι σήμερα είναι πολύ πιο δύσκολο να γίνεις γνωστός από παλιότερα. Γιατί παλιότερα οι τραγουδιστές ήσαν πολύ πιο λίγοι. Υπάρχουν και εκείνοι που λένε ότι παλιότερα ήταν πιο δύσκολα γιατί οι τραγουδιστές έπρεπε να δώσουν εξετάσεις, να πάρουν άδεια να ακουστούν στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι πως κάθε εποχή έχει τις δυσκολίες της. Και έτσι το να είσαι νέος και πρωτόβγαλτος και να έχεις κάνει ήδη επιτυχία είναι ένα μικρό κατόρθωμα. Το επόμενο κατόρθωμα είναι να συνεχίσεις να κάνεις επιτυχία. Δείτε τους υποψήφιους στην κατηγορία του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που μου δώσαν αυτό το βραβείο. Είναι όσοι είναι εκεί πάνω, περισσότερο. Και όσοι είναι έξω. Λυπάμαι ειλικρινά για όσοι είναι έξω και ελπίζω σιγά σιγά να τους αφήσετε να μπουν μέσα για να ζεσταθεί λίγο η ατμόσφαιρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα από την καρδιά μου, ειλικρινά. Καλησπέρα σας. Να με συγχωρήσετε, δεν θα μιλήσω πολύ, αλλά έμαθα μόνο μια φράση από το κείμενό μου. Το φάκελο, παρακαλώ. Το φάκελο. Ο Σάκης έχει δίκιο. Ο Θεός έκανε τους τραγουδιστές για να τραγουδούν. Οι παρουσιαστές παρουσιάζουν. Όχι πάντα. Υπάρχουν και παρουσιαστές που τραγουδούν. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Το θέμα μας εδώ είναι το εξώφυλλο. Πριν καλά-καλά τελειώσει ένας δίσκος, μια βασανιστική ερώτηση απασχολεί τους δημιουργούς του. Τι εξώφυλλο θα έχει τόσο που η δημιουργή του, το εξωτερικό ενός άλμπουμ, να είναι το ίδιο περιζήτητη με τους καλλιτέχνες που βρίσκονται μέσα στο άλμπουμ. Διαφωνείς? Όχι, καλά. Καλύτερο εξώφυλλο. Φάκελο, παρακαλώ. Καλύτερο εξώφυλλο λοιπόν παίρνει ο Γιάννης Δόξας για το κάποιο καλοκαίρι. Μπράβο. Είναι ένα πολύ ειδικό βραβείο το οποίο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καλλιτέχνες. Τώρα δεν ξέρω αν είναι σωστό που παίρνω αυτό το βραβείο. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα πω ένα... Έχω κομπλάρει πάρα πολύ, συγγνώμη. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μουσική είχε μόνο μία διάσταση, τον ήχο, κανείς δεν νοιαζόταν για την εμφάνιση των τραγουδιστών. Δηλαδή σαν να λέμε κουτσί στραβεί όλοι στον Άγιο Παντελεήμον. Χριστός και Απόστολος, Βλέτσος, καθόλου pop σχόλιο αυτό που έκανες. Κοίταξε, pop είσαι και φαίνεσαι, δεν θα με πεις εμένα pop. Εγώ είμαι λαϊκός, πώς σας φαίνεται? Ευχαριστώ. Ευτυχώς που διευκρινίσαμε με τον Απόστολο ότι είμαστε ο καθένας. Η τηλεόραση όμως άλλαξε τη μορφή της μουσικής και αυτό το εννοώ, τη μορφή. Για να γίνει κανείς ίνδελμα, δεν αρκεί πλέον να έχει μόνο καλή φωνή. Και αυτό όχι απαραίτητο, βέβαια. Πρέπει να έχει και εμφάνιση. Το Popcorn ζήτησε από 10 ραδιοφωνικούς σταθμούς να ψηφίσουν τον τραγουδιστή ή την τραγουδίστρια με την εκρηκτικότερη παρουσία στον χρόνο που πέρασε. Έτσι λοιπόν, 10 ραδιοφωνικοί σταθμοί από την Αθήνα και την υπόλοιπη Ελλάδα ψήφισαν και αποφάσισαν. Το φάκελο, παρακαλώ. Παρακαλώ να βγάλει το γυαλί ο Σάκης και να έρθει. Θέλουμε να δούμε τα ωραία του μάτια.
χαρίσει τον κόσμο, είναι τέτοια. Είστε πολύ καλοί. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ελπίζω να έχετε φτιάξει καφέ σπίτι, γιατί έχουμε ακόμα μέλλον. Μην γκρινιάζετε, βραδιές αντί την απόψινή, μόνο long play μπορούν να είναι. Έπειτα το κάνουν και οι Αμερικάνοι στα Όσκαρ. 3,5 ώρες πάει το πράγμα. Λοιπόν, το επόμενο βραβείο είναι για ένα συγγενή μας, το λαϊκό τραγούδι. Στην Ελλάδα δυστυχώς υπάρχουν pop λαϊκά και λαϊκοπόπ και η μουσική μιμείται τη ζωή, όπου όλοι λίγο ως πολύ μπλέκουμε τα πόδια μας. Έτσι ώστε να έχουμε διαπλεκόμενη μουσική. Πώς σας άρεσε αυτό το διαπλεκόμενη? Το ακούω κάθε βράδυ στις ειδήσεις και στις δηλώσεις των πολιτικών και μουσική να σηκώνεται η τρίχα κάγκελο. Αν υπήρχε δικαιοσύνη, μωρέ, θα έπρεπε να διωχθεί με εισαγγελική εντολή αυτός που χρησιμοποίησε τη λέξη πρώτος. Για να παρουσιάσουν το βραβείο του καλύτερου χορευτικού λαϊκού, δύο άκρα αντίθετα. Εκείνος είναι το καλό παιδί της pop, εκείνη το κακό κορίτσι της τηλεόρασης. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Τουρνάς και η Ρόμου Κίου. Εμφανίζομαι για δεύτερη φορά απόψε με τον κίνδυνο να καθιερωθεί τεκμήριο συχνών εμφανίσεων και να μου στείλουν λογαριασμό καμιά 20 εκατομμύρια. Εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα το σχόλιο της Σοφίας περί κακού κοριτσιού. Μη σκάς, σήμερα καλύτερα να σου βγει η ετικέτα του κακού παρά να σε λένε καλό. Καλό. Κακώς χωρίζουμε το τραγούδι σε pop και λαϊκό και δημοτικό. Κακώς γιατί όλα μαζί είναι το ελληνικό τραγούδι και αυτό μετράει στις καρδιές εκατομμυρίων ανθρώπων που αγοράζουν δίσκους. Τι το θέλες τώρα αυτό? Αποτελεί τεκμήριο. Ναι, έχεις δίκιο. Πάμε την αρχή. Με τα λαϊκά τραγούδια της χρονιάς χόρεψαν πάνω σε τραπέζια και όχι μόνο. Όσοι Έλληνες ξενύχθησαν μέχρι τις 2 το πρωί με ρίμνη Παπαθεμελή. Καλύτερο χορευτικό λαϊκό τραγούδι. Και από αυτά τα χορευτικά λαϊκά τραγούδια που πούλησαν δισεκατομμύρια δίσκους. Πρόσεχε, η εφορία δεν έχει χιούμορ. Και αυτό είναι θεία δικαιοσύνη. Ούτε το χιούμορ έχει η εφορία. Καλό. Το φάκελο παρακαλώ. Καλύτερο χορευτικό λαϊκό. Μια γυναίκα μόνο ξέρει. Και την Κρέη, εκείνος και εκείνος. Yeah. Το βραβείο θα παραλάβει ο Σπύρος Σοφρόνης από την FM Records. Μην περιμένετε να σου πω κάνα τραγούδι εγώ. Δυστυχώς, ατυχείς συγκυρίες δεν επέτρεψαν αυτή τη στιγμή ούτε στην κυρία Κρέη, αλλά ούτε και στα παιδιά να είναι εδώ. Εκ μέρους της FM Records, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ από κόντιους αναγνώστους. Για τους δύο επόμενους παρουσιαστές μας, μία μόνο λέξη υπάρχει και αυτή δυστυχώς δεν είναι ελληνική. Wow! Ή, για να χρησιμοποιήσουμε όρους από τη δουλειά τους, super! Εκείνη είναι υψηλών στροφών και χαμηλής ηλικίας, διάολος σκέτος όπως συνηθίζουν να τη λένε, κουκλάρα στα 17 της και ήδη περιζήτητη. Εκείνος είναι από τα γόρια που βλέπεις και σου πιάνεται η αναπνοή, ειδικά αν έχεις άσθμα. Έχει κάνει διεθνή καριέρα και μέχρι δίσκο του ετοιμάζουν. Κυρίες και κύριοι, από τον κόσμο της μόδας και από το Model One, η Βίκη Καγιά και ο Βαγγέλης Στολίδης. Είμαστε εδώ για να επιβεβαιώσουμε το ρητό «Οι ωραίοι έχουν χρέη». Ξέρετε τι δυστυχία είναι να έχεις γεννηθεί ωραίος, να σε κυνηγάνε για εξώφυλλα, για αυτόγραφα, να σου ρίχνουν εκατομμύρια στα πόδια σου? Γιατί αν ξέρετε εσείς, μπράβο σας. Εμείς δεν ξέρουμε. Στην Ελλάδα βλέπετε, οι ωραίοι, όπως και οι υπόλοιποι Έλληνες, έχουν χρέη. Ένα χρέος μας ερχόμαστε απόψε να ξεπληρώσουμε, παρουσιάζοντας το επόμενο βραβείο. Είναι το χρέος μας απέναντι στο πρώτο μας άλμπουμ που κρατήσαμε με τόση συγκίνηση στα χέρια μας όταν για πρώτη φορά αγοράσαμε δίσκους. Για όλους εμάς,
την εποχή της ζωής μας που ένα άλμπουμ ήταν ίσως το καλύτερο δώρο και αντιπροσώπευε εκατοντάδες ώρες συντροφιάς, τα αρχικά LP έχουν ακόμη μια ατελείωτη γοητεία. Και αυτή η γοητεία έχει γίνει τόλμη και γοητεία. Γιατί στην ελληνική pop, πιστέψτε με, είναι πια τόλμη να κάνεις LP. Καλύτερο LP. Ανάμεσα σε αυτούς που τόλμησαν και έκαναν LP το 94, φυσικά ένας παίρνει το βραβείο του καλύτερου. Το φάκελο, παρακαλώ. Το καλύτερο βραβείο, το καλύτερο LP, πάει στα κλασικά της Αλεξίας. Και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βραδιά αυτό όμως δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει στον παραγωγό μου και αγαπημένο μου φίλο Μάκη Δελαπόστα, Μάκη Κόσου. Τον κύριο Κώστα Καπνίση, η συμμετοχή να ξεσώσει το δίσκο. Την κυρία Βλαχοπούλου, τη συμμετοχή τη, τη μαγική κυρία Βλαχοπούλου, την κυρία Ζωή Κουρούπ, τον Βράση Μπονάτσο, του συνθέτε που μου επέτρεψαν από τραγούδια του δίσκο αυτό, πρόθυμα. Την εταιρεία μου, τον κύριο Μίστο Καρατζά ειδικά, και εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και επειδή η Σοφία Βόλς χρειάζεται μια ανάσα, κυρίως για να αλλάξει φόρεμα, αναλαμβάνουμε εμείς να παρουσιάσουμε τη δεύτερη guest star της απόψινής βραδιάς. Ένα πραγματικό στολίδι. Συγγενής μου είναι. Στολίδι με γιώτα φυσικά εννοούσα. Στολίδι της πίστας εννοούσα. Μια τραγουδίστρια, κυρίες και κύριοι, που σκίζει μέρα και νύχτα. Σας παρουσιάζω τη φοβερή Κέτι Γαρμπή. Λίγο ακόμα, να το άφηνα το μικρό στη σκηνή. Λίγο, λίγο, όχι πολύ. Και θα έχανα τη δουλειά μου σε λίγο. Και έπειτα σου λέει, βοήθα τους νέους ανθρώπους. Ποτέ πια, ποτέ. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη κατηγορία είναι βαρέων βαρών. Μερικούς μήνες και εγώ βαρέων βαρών ήμουν, αν με κοιτάτε έτσι. Λοιπόν, έλα, έλα. Τόσο αγώνα κάναμε. Η επόμενη κατηγορία λοιπόν είναι καλύτερη σύνθεση. Και για να παρουσιάσει το συγκεκριμένο βραβείο, ένα συνθέτη που έχει κερδίσει πολλές διακρίσεις και πριν από όλες τη μία και μοναδική του άμετρου ταλέντου που του χάρισε χωρίς καμιά τσιγκουνιά η φύση. Κυρίες και κύριοι, ο Μίμης Πλέσας. Είμαι πολύ χαρούμενος να βρίσκουμε εδώ ανάμεσα στους νέους που καρδιοχτυπούν για να βρουν μια θέση σε ένα μονοπάτι που μόνον καλύτερους μπορεί να τους κάνει, γιατί τέτοια είναι η μουσική. Πώς περνάει γρήγορα ο καιρός. Νομίζω σαν να ήταν χθες που κάποιοι σαν και εμάς, γεμάτοι τότε με μαλλιά και όνειρα, τρέχαμε στα φεστιβάλ για να διεκδικήσουμε ένα ελληνικό ή ένα διεθνές βραβείο. Έτσι νιώθω το καρδιοχτύπι, νιώθω τον παλμό και σκέφτομαι πως σε αυτούς τους θεσμούς ένα είναι το κακό. Ότι για την κάθε κατηγορία είναι μόνον ένας ο νικητής, ενώ είναι πολλοί αυτοί που θα άξιζαν τη διάκριση. Να χειροκροτήσουμε πρώτα αυτούς που δεν βραβεύτηκαν.
Και να φτάσω κι εγώ, να ανοίξω ένα φάκελο και να δω, γιατί είμαι εδώ για να επιδώσω ένα βραβείο που διαλέχθηκε με άλλες σπουδαίες διαδικασίες που σφυριλατούν αυτό το θεσμό. Να έχω το φάκελο, παρακαλώ. Και το βραβείο για την καλύτερη σύνθεση το παίρνει ο Στέφανος ο Κορκολής και ο Παστέρης. Μπράβο. Ο καλός μας ο Στέφανος όμως, εδώ και μέρες έχει γίνει Στέφανος εξ αγανθών. Είναι στο ιατρικό κέντρο, στο κρεβάτι του φόνου και επειδή δεν μπορεί να πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, στείλαμε το βουνό, δηλαδή το Μέγκα στο Μωάμεθ. Στο δωμάτιο του Στέφανου είναι ήδη η απεσταλμένη μας και το συνεργείο του Μέγκα. Έτσι μπορούμε να συνδεθούμε ζωντανά με το ιατρικό κέντρο και το δωμάτιο του Στέφανου Κορκολή. Καλησπέρα Στεφανάκο μου γλυκέ. Καλησπέρα. Αισθάνομαι λίγο ότι... Μ' ακούτε? Μ' ακούς, Σοφία μου? Σ' ακούω, αγάπη μου. Αισθάνομαι λίγο άσχημα πρώτα γιατί νομίζω ότι χαλάω την γιορταστική ατμόσφαιρα. Την τόσο όμορφη ατμόσφαιρα που έχετε δημιουργήσει. Στην κατάσταση που είμαι με τους ορούς και όλα αυτά. Αλλά από την άλλη αισθάνομαι πολύ συγκινημένος και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα αυτά τα παιδιά, σε όλα αυτά τα αστέρια που μου στάθηκαν μια δύσκολη χρονιά που πέρασα δίπλα μου, που με θυμήθηκαν και φέτος και που με την αγάπη τους με κάνανε να νιώσω ότι κάτι προσφέρω. Και ήθελα να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και τους αγαπώ πάρα πάρα πολύ. Αγαπάμε Στέφανε πάρα πολύ. Μίμη μου, έχεις την καλοσύνη να περάσεις το βραβείο του Στέφανου χέρι με χέρι στην Καλονή που είναι δίπλα σου, να δούμε αν μπορεί να φτάσει στο νοσοκομείο. Ασκεύεσαι. Στεφανάκο μου, πάρε ό,τι σου αξίζει τόσο πολύ. Μίμη, ευχαριστώ.